Εντάξει, μωρό μου, τέλος καλό, όλα καλά. Θα κινηθείς όπως γουστάρεις τη δουλειά. Μπα, πώς έτσι? Μιλήσαμε με τον Ματθαίο και λύθηκε η παρεξήγηση. Α, περί παρεξήγησης επρόκειτο. Ναι, θα στα πει και ο ίδιος. Α, τέλεια. Δεν ξέρω ποιον να πρωτοευχαριστήσω. Εσένα ή τον Ματθαίο. Μη ρωνεύεσαι. Έλα, βρε μωρό μου, αφού σου λέω όλα εντάξει. Ας το τελειώσουμε εδώ. Μα τελειωμένο είναι. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Συνεχίζεις να με δουλεύεις, έτσι. Μην πεις όχι. Σε βλέπω. Σε ξέρω. Ξέρω αυτό το ύφος. Καλά είμαι. Απλώς κουρασμένη. Φίλησαμε τότε. Χιλιά σταμάτα. Βλέπεις. Το βλέπεις ακόμα, συνεχίζεις. Έχεις νεύρα μαζί μου. Αχιλλέα, κόφτω εδώ τώρα. Και τη συζήτηση και τις γλυκές. Και δώσε μου χρόνο. Αγάπη μου, να πάρουμε τα κορίτσια και να πάμε να τους ψωνίσουμε για τις γιορτές. Αργότερα ή αύριο, δεν χάλασε ο κόσμος. Άρα, αγάπη μου, πάμε σήμερα που δεν πνίγουμε από τη δουλειά. Και μετά μπορούμε να περάσουμε και από το νοσοκομείο να δούμε την Αλεξάνδρα. Α, μπορούμε να πάμε και τον Πέπη μαζί μας για τα ψώνια. Ο Μπέπης της Αλεξάνδρας δεν καταλαβαίνει. Και ούτε και η Σοφία. Να πάρουμε την αγάπη μου. Καλά. Παίρνω το Θεοδόση τώρα. Έλα, Θεοδόση. Τι γίνεται, ε? Να σου πω, η Μελίνα έκανε εξετάσεις αίματος. Είναι έγκυος. Να τη φέρω από εκεί να τη δεις. Α, είσαι πλεγμένος, α. Ωραία, κάτσε να τη ρωτήσω. Αύριο στις 7, λέει, μπορούμε? Μπορούμε. Έγινε, τα λέμε. Έλα, γεια. Ευχαριστώ, ρε. Γεια. Λοιπόν, έφυγα. Πάω στην τράπεζα στα γρήγορα και έρχομαι να σας πάρω, εντάξει. Τι μήνυμα ακολούθησε αυτό που μου έγραψες? Τώρα ξύπνησα και το είδα. Άκουσες τον Αχιλλέα με τα αυτιά σου? Έχει σημασία να τον άκουσα εγώ ή αν μου το είπε η Δήμητρα. Σε κόλλα, Βασιλική. Μελίνα μου, ο Αχιλλέας είναι φεμινιστής. Μήπως τα είπε όλα αυτά για να ρίξει στάχτη στα μάτια του Ματθαίου και δεν τα πιστεύει? Μια χαρά τα πιστεύει. Το αποκλείω. Γιατί δεν του μιλάς? Θέλω πρώτα να σιγουρευτώ ότι όλα είναι καλά με την εγκυμοσύνη μου. Και μετά θα φύγω, Βασιλική. Μόνο που αυτή τη φορά θα το κάνω οργανωμένα. Και ο Αχιλλέας δεν μπορεί να με σταματήσει γιατί θα το μάθει μετά. Είμαι πάρα πολύ θυμωμένη. Τέτοιες απόψεις ούτε στο μεσαίωνα. Μην κάνεις καμιά βλακία μέρες που είναι. Πρόσεχε μην τυχόν του μιλήσεις, γιατί θα σκοτωθούμε, ε. Εντάξει. Ορκίσου. Εντάξει. Μελαγχολία απ' αυτές που σου κυκλώνουν την ψυχή και όλο ρωτάνε αυτά που πονάνε. Στολίδια φώτα μουσικές, οι νύχτες τόσο μαγικές. Σε πάρτι φίλοι με καλούν να νιώθω μια λύπη και κάτι μου λείπει. Χρόνια πολλά, χρόνια να έχεις περιμένω, τόσα Χριστούγεννα σωπαίνω και πέφτει χιόνι. Τι σας φέραμε εμείς. Αγαπητοί μου, να τα βάλουμε κάτω από το δέντρο. Αφού τώρα τα έχουμε δει, δεν έχει νόημα. Σωστά. Κοίτα! Αυτή τα είναι η τυχερή μου η χρόνια.
Μας λαχτάρισες πάλι. Αλεξάνδρα Σιδερένια, πώς είσαι? Πονάω λίγο, αλλά καλά. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και που αφήσατε τις δουλειές σας για μένα. Εντάξει, μην κλάψεις από συγκίνηση πάλι. Κλάψε. Άσον τη λέει. Μην πειράζεις, ρε. Έκλαψε όταν είσαι στην ανθοδέσμη Χρυσάνθη. Πώς είναι το μωρό μου? Μια χαρά παίρναμε τις ξαδέρφες του. Το μαγνητοσκόπησα. Κοίτα. Αγάπη μου. Ψυχούλα μου. Έχει σταμάτα τη αγάπη συνέχεια. Δεν σταματάει ποτέ. Εντάξει, δεν είναι κακό αυτό. Σημαίνει ότι σε λατρεύει και στο δείχνει. Είμαι να σκάσω, αδερφέ. Με τη Μελίνα είμαστε χάλια. Της είπες ότι όλα είναι εντάξει από τη μεριά μου? Ναι, αλλά δεν πίστηκε. Αν της μιλούσες κι εσύ? Όχι, βρε, αδερφέ. Πόσο πιο χαμηλά να πέσω? Σε παρακαλώ, κάν το για μένα. Μην ξεχάσεις, Μάνθου, να στείλεις 4 εργάτες στο ενοποιείο. Τους χρειάζεται και ο Χρήστος για να ξεμπλουτώσουν υλικά. Έλα, Βασιλική. Αχιλλέα, θα σου πω κάτι, αλλά αν μην προδώσεις κακομοίρη μου, την έβαψες. Έχεις τον λόγο μου, τι έγινε? Η Δήμητρα έπιασε τη Μελίνα και της είπε για κάποια πράγματα που άκουσε που συζήτηγες με τον Ματθαίο. Η Μελίνα είναι έξαλλη. Και στα όρια χωρισμού.